των ατόμων αναπηρίας σήμερα και σε συνεργασία με τους φορείς των ατόμων με αναπηρία διοργανώνουμε μία εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας στα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Είναι σημαντικό να έχουμε συνέστηση της πραγματικότητας στην πράξη και όχι μόνο με θεωρητικές προσεγγίσεις για να παίρνουμε όλες τις πρωτοβουλίες και στη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΑΜΕΑ αλλά και όλους τους φορείς που έχουν υποχρέωση να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, θα φέρουμε αυτά αποτελέσματα. Περιφερειακή Αρχή με σειρά μέτρων αλλά με μεγάλη χρηματοδότηση στήριξε όλους τους φορείς που ενδιαφέρθηκαν να αναπτύξουν τις απαραίτητες υποδομές προσβασιμότητας, όχι μόνο σε θέματα λειτουργικότητας των κτηρίων, αλλά και προσβασιμότητας στους χώρους της υγείας, στους χώρους της εκπαίδευσης, στους χώρους της ψυχαγωγίας, άθλησης, και κάλυψε όλες τις ανάγκες, όλα τα αιτήματα που κατατέθηκαν μέχρι σήμερα στην περιφέρεια. Επίσης, έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό και για την επόμενη προγραμματική περίοδο που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηριχθούν τέτοιου είδους έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στην επόμενη πενταετία, να έχουμε ολοκληρώσει αυτές τις βασικές υποδομές που θα κάνουν την καθημερινότητα και τη ζωή των συμπολιτών μας, ατόμων με αναπηρία, ισότιμη με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Εύχομαι σε αυτόν τον αγώνα να προσθέσουμε όλοι, καθένας από τη θέση ευθύνης που υπηρετεί, το μερίδιο που του αντιστοιχεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό αυτό στόχο.